συνεργασία που ξεκινάμε με την εταιρεία Luca Best, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της Ένωσης και γενικότερα της εξωστρέφειας προς συνεργασίες και με διάφορες εταιρείες. Έχουμε την τιμή να σας ανακοινώνουμε σήμερα τη συνεργασία. Περισσότερα θα σας πούμε βέβαια ειδικοί, έτσι δεν είμαι εγώ ειδικό να σας το πω. Πιστεύω είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, είναι γύρω από τον αθλητισμό, γύρω από την αποκατάσταση των αθλητών, των τραυμάτων και γενικότερα της υγείας των ανθρώπων. Θέλω να δώσω τον λόγο στη φίλη μας η Μαρία, που είναι εκπρόσωπος της εταιρείας. Θα μας πει δύο λόγια, έτσι δεν θα κουράσουμε. Πολύ περισσότερο στήριξη θα γίνει για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει και με τι ασχολείται αυτή η εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω όλους στο σαλόνι μας. Και θα σας μιλήσω πάρα πολύ λίγο και θα σας κουράσω καθόλου λοιπόν. Καταρχήν να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Μαρία. Είμαι υπεύθυνη σύμβουλος του καταστήματος της Νουκαβεσίρου. Λοιπόν, πριν από όλα θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε λίγο την εταιρεία μας. Η εταιρεία λοιπόν της Luca Best είναι μια παγκόσμια εταιρεία που εδρεύει στην Νότια Κορέα. Ιδρύθηκε το 2002 και έχει ανοίξει πάρα πολλά καταστήματα, πάνω από 30.000 καταστήματα, 3.000 καταστήματα σε πάνω από 110 χώρες λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο της εταιρείας, είναι ο κύριος Τζον Σιχέν από Νότια Κορέα και ο αντιπρόσωπος της Ελλάδος, ο κύριος Τζόνιο Νταντόρο λοιπόν. Η εταιρεία λοιπόν ξεκινάει, κάνει κάποιες έρευνες. Αναπτύσσεται σε συνεργασία με κάποια ερευνητικά κέντρα, με κάποια πανεπιστήμια, όπως είναι κάποια από αυτά που βλέπετε εδώ, όπως είναι και το Φραουνχόφερ στη Γερμανία, που είναι αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά τώρα. Λοιπόν, στην πορεία η εταιρεία λοιπόν σχεδόν αμέσως ανέπτυξε μεγάλη δημοτικότητα στην Κορέα, παίρνοντας κάποια κρατικά βραβεία, κάποια πιστοποιητικά, υπάρχουν και κάποιες έρευνες τις οποίες μπορείτε να δείτε και μπαίνοντας στην είσοδό μας λοιπόν, που υπάρχουν εκεί. Είναι μια παγκόσμια εταιρεία με όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζεται. Τα προϊόντα της Luca Best, για όσους δεν γνωρίζουν, αποτελούνται όλα από τουρμάνιο. Το τουρμάνιο λοιπόν είναι ένα πέτρωμα, ένα συνδυασμός τεσσάρων πετρωμάτων. Το τουρμάνιο είναι λοιπόν μια αποκλειστική επέμβαση, μια πατέντα της Luca Best. Τα πετρώματα ίσως τα γνωρίζετε από τα οποία αποτελείται είναι το ελβάν, το γερμάνιο, τα θρησκευτικά πετρώματα και η τουρμανιλίνη. Από που και εκεί πήρε το όνομά της. Ο εξοπλισμός της Luca Best λοιπόν είναι ένας φυσικός τρόπος για να κάνουμε πρόληψη αλλά και αποκατάσταση της υγείας μας. Και είναι απολύτως ασφαλής και προορίζεται για ολόκληρη την οικογένεια. Και εδώ βλέπουμε το κρεβάτι να μασάζει ένα από τα βασικά μας προϊόντα, το Mi 5. Σε κάθε σαλόνι της Luca Best, στην Ελλάδα υπάρχουν 9 καταστήματα συγκεκριμένα, που αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεχόμαστε περίπου 1.200 επισκέπτες καθημερινά. Κάθε σαλόνι λοιπόν της Luca Best είναι ένας εκθεσιακός χώρος, όπως είναι και εδώ, στον οποίο μπορεί ο επισκέπτης να δοκιμάσει εντελώς δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Και συγκεκριμένα το θερμαινόμενο εξοπλισμό μασάζ, ο οποίος αυτό που κάνει και είναι να ενεργοποιεί λοιπόν το σώμα, τα όργανά μας. Και να μπορούμε έτσι να κάνουμε αυτοθεραπεία. Αυτό βοηθά λοιπόν στο να καταπολεμήσουμε κάποιες ασθένειες, να κάνουμε πρόληψη και σίγουρα να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον γιατρό τον κύριο Μαλκό Αλεξάνδερ, που κάποιοι ίσως τον γνωρίζετε. Θα σας μιλήσει για το σημαντικό έργο που έχει κάνει ο ίδιος στην Luca Best εδώ και 15 χρόνια, ο οποίος κάνει έρευνα πάνω σε αυτόν τον εξοπλισμό όλα αυτά τα χρόνια, για το πώς μπορεί να βοηθήσει να αναπτύσσει ο άνθρωπος την υγεία του μέσω του εξοπλισμού της Luca Best, λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν όλοι μαζί να του δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα, να έρθει κοντά μας και να θυμίσουμε το σύγχρονο. Πώς μπορείτε να έρθετε κοντά μας. Я не займу много вашего времени. Дэна, сейчас пару ора. Я доктор.
Είναι γιατρός. Как Мария сказала, я сам занимался хирургией в животе, абдоминале. Είναι γιατρός, χειρούργος кирьякής χώρας. А с Нугабес познакомился 20 лет назад, потому что имел травму позвоночника в детстве. Και Нугабес τον γνώρισε όταν είχε ο ίδιος προβλήματα και είχε τραύμα, πολύ σοβαρό τραύμα στις πολιτικές στήλες. И больше 20 лет назад я занимался также спортом, баскетболом. Πάνω πριν από 20 χρόνια ασχολόταν πάρα πολύ με αθλητισμό και με το μπάσκετμπολ και με την πάλι. 15 последних лет я изучаю медицину НКПС, как она оздоравливает. Τα τελευταία 15 χρόνια ερευνάει, κάνει έρευνες πάνω για το εξοπλισμό της ΝΚΠΕΣ. Я смотрю, как оздоравливаются тяжелые болезни, такие как сахарный диабет, гипертония. За это вручили награду высокую в Академии наук в России. Έκανε έκθεση πάνω στις σοβαρές αρρώστιες όπως είναι η διαβήτης και η υπερτονία και πάνω σε αυτό πήρε και βραβείο. Ναι, πολύ σοβαρό βραβείο από Ακαδημία της Ιατροτεχνικών Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Как доктор, я понимаю, насколько это оборудование очень эффективно может влиять на организм, на состояние организма. Сам гиатрос могу на каталогене, посо воитай авто то эксоплизмо, пану что организму нас. Здесь в Сиросе мы появились, потому что знакомы с мистером Тодоровым, 10 лет уже, вот недавно приехали посмотреть, как происходит благородство в Греции. Βρεθήκαμε στη Σύρο από μια γνωριμία τώρα που κρατάμε με τον πρόεδρο της ελληνικής εταιρείας Νουγαμπές πάνω από 10 χρόνια. Και ήρθαν εδώ, που ζήτησε ο πρόεδρος να έρθουν στη Σύρο και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που βρεθήκαν οι άνθρωποι σαν τον κύριο Σουρένος που ήθελε να μας ακούσει και να υπάρχει μια συνεργασία. Я же спортсмена представляю очень хорошо. Τους αθλητές τους καταλαβαίνω πάρα πολύ. Спортсмена, например, у футболиста есть задача иметь хорошую выносливость и хорошую физическую форму. Ο αθλητής πρέπει να έχει πάρα πολύ δυνατό οργανισμό και να είναι αποδοτικός στην αποτελεσματικότητα, ναι. Есть задача уменьшить время для восстановления, то есть как можно быстрее восстанавливаться после нагрузок. Το πρώτο στάδιο πρέπει να ξέρετε σωστά να χαλαρώνετε τους μυς σας, σαν πρόληψη. Есть задача восстанавливаться быстро после травм. Например, у меня два колена травмированы в баскетболе. Υπάρχει πρόγραμμα που σας βοηθάει στο πιο μικρό χρονικό διάστημα ανάρρωσης από τραύματα, γιατί και ο ίδιος έχει τραύματα στα γόνατα και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό πρέπει να αποκαταστήσει πιο γρήγορα, άμα υπάρχει θέμα. Υπάρχει, φυσικά, πρόβλημα σπορτσμένων, οι οποίοι закончили спорт, уже ветераны. У них есть хронические болезни в разных частях организма. Και καταλαβαίνει και τους πρώην αθλητές, τους βετεράνους, όποιοι τώρα παρατήσανε πια να ασχολούνται τόσα και πιο πολλές οι παθήσεις πια είναι χρόνιες. Поэтому мы поговорили предварительно вчера и решили по этим нескольким направлениям попробовать взаимодействовать здесь, в Кеглаве. Γι' αυτό μιλήσαμε χθες με τον κύριο Ρένο και είπαμε ότι πάνω σε αυτά τα τρία θέματα μπορεί να υπάρξει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. С руководителем мистером Тодоровым я уже общался, он сказал, что готов слушать, как мы пойдем дальше, какие шаги мы запланируем. Έχει μιλήσει με τον πρόεδρο της εταιρείας και μας έχει δώσει οκέι για όλες μας πρωτοβουλίες, δηλαδή πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε και να είμαστε χαρούμενοι, όπως και εσείς, όπως και έτσι και η εταιρεία. Это формат демонстрационных залов, они есть также на Родосе, на Крите, в Афинах, в Александрополисе, в Салониках. Αυτά Салоники – физиака кедра, όπου υπάρχει σε πολλά мэри της Ελλάδος, όπως Салоники, Родос, Крите и Афина, говорите. Но в любом случае, во всем мире, в компании, знакомство с оборудованием происходит с личного тестирования. То есть я должен лично попробовать, как оно работает. Я так тоже попробую, как оно работает.
εταιρεία το στόχος της να δοκιμάσουμε πάνω μας εμείς πρώτα από όλα το εξοπλισμό για να καταλαβαίνουμε όλες τις βελτιώσεις μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να σας το διαφημίσουμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει εσείς οι ίδιοι να δοκιμάσετε. Несколько основных оборудований, я скажу, как они придуманы компанией. Например, такой ковер придумал для восстановления ночью. Лига прагмата, я то проем для нас, то это музыка проем, да, и не тесера, то протоку сидитам, и не то хали. А в то проем, и не я халару тико, я ты нихта. Оля по катастрофе, я халару, и кулина ты нихта. Массажная кровать, это предыдущая версия, это новая версия. Они прежде всего имеют идею оздоравливать позвоночник, для того, чтобы повышался иммунитет, подвижность, восстанавливались нервные окончания, хорошо работала голова. Кровать и массаж, как мы имеем скидку проего мунта, и то ксимирино, и не либо пьё на майон. Αυτό έχει πάνω απ' όλα πώς να δουλέψει σωστά, πώς να το φτιάξει σωστά τη σπονδυλική μας στήλη. Για να λειτουργούν σωστά όλα μας τα έργονα, ειδικά το κεφάλι. И, конечно, самый для футбола созданный аппарат для восстановления работы ног, он имеет две разные платформы. Миосимайсон и такой вот турмайкер. Это ένα προϊόν που σας ταιριάζει πιο πολύ από όλα, δηλαδή είναι για τους εξοπλιστές. Είναι το Y5 λέγεται εξοπλισμό, που είναι ειδικά για εσάς, που κάνει μυοδιέγερση, ρεφλεξολογία, δηλαδή σας ξεκουράζει, σας τονίζει και σας δυναμώνει τους μυς. Είναι несколько маленьких оборудований для восстановления суставов верхней конечности или пояс для живота или суставов нижней конечности. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα που είναι ειδικά, ας πούμε, για αυθυνικά προβλήματα που υπάρχει, για καπιζόλες, για μέση, όποιος έχει και πολλά θέματα με μέση κτλ. Поэтому прямо сейчас я бы предложил вам приступить к тестированию, попробовать то, что вам нравится. В первую очередь, ножной массажер, кровать и массаж. И может задать вопросы уже об этих аппаратах для меня. Я в том числе, опиус фэли, на бурму нам просто, на камеру апотора докими, пану аполали сис, прэпи оли на докимаске то Y5, και όποιος ενδιαφέρεται και για μασάζ και για το χαλαρωτικό το χαλί. Και πάνω σε αυτές τις δικές σας εντυπώσεις, σίγουρα να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που είναι έτοιμος να σας απαντήσει. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Να κάνετε αρχή. Моя жена Мария, я могу вам помогать и включать ее в пробу. Εμείς τώρα εδώ προσωπικό μπορούμε να σας βοηθάμε, όποιος τι ενδιαφέρεται, ό,τι θέλει να δοκιμάσει, είμαστε εδώ να σας το δείξουμε, να σας βοηθήσουμε και λίγα λεπτάκια, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Θέλετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε τώρα, πριν να ξεκινήσουμε την χρήση εξοπλισμού. Μήπως υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Και αν θέλεις μετέφρασε. Εμείς έχουμε στο σπίτι μας, έχουμε αγοράσει και το κρεβάτι, αλλά και το στρώμα. Συχνά αναρωτιέμαι, επειδή ξέρω πόσο καλό κάνει, συχνά αναρωτιέμαι τι ακριβώς κάνει αυτή η πέτρα. Λίγο προχωρώ λίγο πιο πέρα, αλλά φαντάζομαι πως είναι και ερώτηση όλων των φίλων που είμαστε εδώ. Τι ακριβώς κάνει αυτή η πέτρα, πώς λειτουργεί και τι κατεργασία έχει. Я еще пишу книги об этом объектах. Эти графики библия, по-моему, я что-то хочу призвать. Но очень коротко скажу. В этот камень заложена идея такая, что камень дает тепло и дает магнитотерапию и ионизацию для того, чтобы организм восстанавливался сам. Камень помогает организму повысить его собственные ресурсы. Ο στόχος όταν δημιουργήθηκε αυτό το πέτρωμα
ήταν για να με τη θερμότητα, με τη θέρμανση που να παίρνει το σώμα, να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την πόρη μας, μόνοι μας, που να μπορούμε να γίνει σαν αυτοίαση. Например, тепло улучшает кровоток. Скажем, термотита влияет на эма, на кислород сустав. Тепло дает мышце энергию для расслабления и восстановления. Термотита дает кислозмии для нахолорошения. А уже, например, кровоток, который хорошо работает позвоночник, повышает рождение крови, уже рождение крови и иммунитет. Когда сустав кислород и эма. Και γίνεται όλα αυτά, γίνεται τη καλύτερη άμυνα του οργανισμού μας. Ανεβαίνει στο θετικό μας σύστημα. Μασάζ выдавливает прежде всего застой. Το μασάζ πιο πολύ πατάει στα σημεία που υπάρχει πρόβλημα. Допустим, позвоночники на кровати застой выдавливает. Λέμε τώρα ότι πάνω στη σπονδυλική μαστή, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, αυτό το πατάει το σημείο για να το βάλει στη θέση του. По этой причине организм лучше восстанавливает, например, хрящи в позвоночнике. И влияет и όλα στην ανάπλαση του желе, αυτό που είναι αδιάμεσα τους σπόνδυλους. То есть если сказать, что МГБС является лекарством, то лекарство это организм. МГБС это просто технология, которая повышает статус организма. Άμα αναρωτιόμαστε τι μας γιατρεύει πάνω σε αυτό το εξοπλισμό, ο γιατρός μας είναι ο δικός μας οργανισμός. Απλά εξοπλισμό βοηθάει το οργανισμό μας να δουλεύει σωστά και γι' αυτό να μπορεί να μην υπάρχει ποτέ πρόβλημα. Даже очень пожилые и очень больные люди включают дома оборудование каждый день, и организм избавляется от болезней, и они молодеют, они становятся лучше, выглядят 80-90. Έχουμε δει και που είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, 80 και 90 χρονών, που έχουν πατήσει χρόνιες και όταν κάνουν σωστά τα προγράμματα με το εξοπλισμό, γίνεται ανανέωση, φαίνονται πιο καλά, περπατάνε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, φεύγουν κάποιες πατήσεις, άμα δεν είναι τόσο σοβαρές. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολύ βελτίωση, φαίνονται οι άνθρωποι. Ευχαριστώ.